Όμως, από τους 32 συμμετέχοντες τερμάτισαν 22, ενώ όλοι οι αθλητές είχαν ως βασικό αντίπαλο τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι 32 αθλητές ξεκινούν τον 35ο διάπλου του Τωρονέου Κόλπου από την Καλυθέα Χαλκιδικής. Οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, αφού οι κολυμβητές έχουν να αντιμετωπίσουν δυνατούς ανέμους. Ανάμεσα στους αθλητές διακρίνεται το 12χρονο συνδός Αντίτη Αραούτ, που έχει διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Τελικά νικητής είναι ο Μάρκο Ντιάζ από τον Άγιο Δομήνη. Τις απονομές έκανε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Ορφανός. Μια τέτοια διοργάνωση έχει γίνει θεσμός, την θυμάμαι από πολύ νεαρότερος, από τη δεκαετία του 70. Έχει εξελιχθεί βέβαια και η φετινή διοργάνωση ήταν θαυμάσια. Δεύτερος τερμάτισε ο Παναγιώτης Σιούτας από τη Θεσσαλονίκη. Για μένα ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας που έχω κολυμπήσει τα τελευταία 3 χρόνια. Το χρόνο που έκανες φέτος? Είναι γύρω στις 7:30 ώρες. Δεν είναι ρεκόρ προσωπικό, αλλά για μένα είναι ρεκόρ γιατί φέτος πιστεύω ότι αν δεν είχα την παράσταση του Νίκου, του συνοδού μου, θα ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση για να σταματήσω να καταλήψω. Στην 7η θέση κατετάγει ο 12χρονος από την Ινδία. Στην παραλία της νικητής τερμάτισαν 22 από τους 32 αθλητές.